στα πλαίσια των παραμέτρων του Γενικού Γραμματέα και εν ώψη ενός διαφαινομένου αδιεξόδου ανέλαβα την πρωτοβουλία και στις 5 Ιουλίου κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις υπέβαλα προτάσεις που αντιμετώπιζαν τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων χωρίς να παραγνωρίζουν τις ευαισθησίες της ελληνοκυπριακής πλευράς. Και μιλώ για προτάσεις οι οποίες αναφέρονται από τη μια σε γενικές γραμμές στο σύστημα ασφάλειας, αλλά κατά κύριον λόγο που αντιμετώπιζαν τις εσωτερικές πτυχές του κυπριακού προβλήματος μέσα στις παραμέτρους όπως τις προδιέγραψε ο Γενικός Γραμματέας. Θέλω να τονίσω πως μέσω των εγγράφων προτάσεων μας σαφέστατα ετονίζεται ότι ούτε μία των προτάσεων θα ισχύει εάν δεν τερματίζεται το μονομερές δικαίωμα επέμβασης και η εγγύησης, εάν δεν υπήρχε αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αν δεν ικανοποιούνταν οι δίκες αξιώσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς επί των εδαφικών αναπροσαρμογών. Προτάσεις οι οποίες οφείλω να πω έτυχαν θετικής αντιμετώπισης από τους συμμετέχοντες, πλην βεβαίως της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Κυρίες και κύριοι, στις 6 Ιουλίου, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ανέπτυξα εν εκτάση τις εμπλουτισμένες αλλά και τεκμηριωμένες προτάσεις μας, ειδικότερα για τα θέματα που άπτονται της κατάργησης των επεμβατικών δικαιωμάτων και των τουρκικών εγγύσεων και της αντικατάστασης τους από ένα νέο σύστημα αρχιτεκτονικής ασφάλειας, το οποίο θα επέτρεπε την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις ανησυχίες των τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας. Την ίδια ώρα, εισηγηθήκαμε ένα αξιόπιστο μηχανισμό παρακολούθησης εφαρμογής της λύσης. Στις διαβουλεύσεις του Γενικού Γραμματέα που ακολούθησαν με τα μέρη, η τουρκική πλευρά άφησε να νοηθεί πως θα επεδείκνυε ευελιξία στα πλαίσια των παραμέτρων που καθόρισε ο Γενικός Γραμματέας όσον αφορά τα επεμβατικά δικαιώματα αλλά και την κατάργηση των εγγύσεων. Στη μακρά διαβούλευση που επακολούθησε κατά την διάρκεια του δείπνου και κατά αντίθεση με τις εντυπώσεις που η τουρκική πλευρά δημιούργησε στον Γενικό Γραμματέα, ο κύριος Τσαβούσογλου αρνείται πεισματικά να αποκαλύψει τις τουρκικές θέσεις, ισχυριζόμενος ότι είναι γνωστές στο Γενικό Γραμματέα. Ταυτόχρονα, απαιτούσε την εκ των προτέρων ικανοποίηση των τουρκοκυπριακών θέσεων στα κεφάλαια που άπτονται της εσωτερικής πτυχής, με ιδιαίτερα έμφαση στην ανάγκη ικανοποίησης της Τουρκίας στο θέμα της ισότιμης μεταχείρισης Ελλήνων και Τούρκων υπηκών, όπως επίσης της ανάγκης η λύση να καταστεί πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που ετίθετο εκτός παραμέτρων ως έβδομο θέμα και ιέρθει με έντονο τρόπο ως προαπαιτούμενο προκειμένου να αποκαλύψει τις θέσεις του. Πρώτου διαφαινομένου αδιεξόδου, ο Γενικός Γραμματέας ανέλαβε την πρωτοβουλία να προτείνει ένα σύντομο ανακοινωθέν που θα κατέγραφε γενικά αποδεκτές θέσεις στο κεφάλαιο ασφάλειας και εγγύσεων, όπως επίσης επί κάποιων άλλων πτυχών που θεωρεί το δυνατή η επίτευξη σύγκλησης. Στις επανειλημμένες δικές μου ερωτήσεις, αλλά και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, κ. Κοτσά, αν οι πρόνοιες του τερματισμού του επεμβατικού δικαιώματος και της συνθήκης εγγύσεων θα ίσχυαν από την πρώτη μέρα εφαρμογής της λύσης, ο κύριος Τσαβούσογλου, αποφεύγοντας πλέον τις υπεκφυγές, απεκάλυψε πως η θέση της Τουρκίας παρέμενε αμετάβλητη. Δηλαδή, το σύστημα ασφάλειας και εγγύσεων, όπως επίσης και το επεμβατικό δικαίωμα, θα πρέπει να διατηρηθούν με ρήτρα αναθεώρησης, ενδεχόμενης κατάργησης δηλαδή, σε 15 χρόνια, ενώ στο θέμα των στρατευμάτων η απόλυτη θέση της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων
ήταν πως ο όποιος αριθμός συμφωνηθεί θα παραμείνει μονίμως στην Κύπρο. Γενικός Γραμματέας προς αποφυγή όξυνσης μιας περαιτέρω κρίσης ανέλαβε το βάρος των ευθυνών, δηλώνοντας πως υπό τις εξελίξεις διαφαίνεται ότι στο θέμα του τερματισμού της συνθήκης εγγυήσεων και του παρεμβατικού δικαιώματος οι όλες εισηγήσεις του καθ' όλη την διάρκεια των διαβουλεύσεων εβασίζονται σε εσφαλμένη αντίληψη που είχε σχηματίσει κατά τις συνομιλίες του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Σαφέστατα, ο Γενικός Γραμματέας ανέλαβε ένα βάρος που είμαι βέβαιος δεν του αναλογούσε. Αλλά υπήρχαν οι σκοπιμότητες προς αποφυγή, επαναλαμβάνω, μιας όξυνσης ή μιας κρίσης. Θα ήθελα να σημειώσω πως το θέμα των εσωτερικών ψυχών, πέραν των άλλων διαφωνιών, η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς στο θέμα των εδαφικών αναπροσαρμογών περιερίζεται στην παραχώρηση μέρος μόνον της Μόρφου. Κυρίες και κύριοι, δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αναφορά της σειράς των γεγονότων, αφού είμαι βέβαιος μέσα από τις ερωτήσεις σας θα μου δοθεί ευκαιρία να παραθέσω περαιτέρω λεπτομέρειες και πληροφορίες. Εκείνο όμως που θα ήθελα να καταστήσω σαφές σε όσους κακόβουλα διοχετεύουν μηνύματα πως τάχα η ελληνοκυπριακή πλευρά ευθύνεται για το ατυχές αποτέλεσμα ή πως τάχα η Τουρκία ήταν έτοιμη να αποδεχτεί τερματισμό του μονομερούς δικαιώματος και των εγγυήσεων, θέλω να δηλώσω ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί μια λύση μέσα στις παραμέτρους που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας, αν πρώτον η Τουρκία εννοεί τα όσα έλεγε, δηλαδή τερματιστούν όσα άφηνε να νοηθεί, με συγχωρείτε, ή όσα αφήνουν να νοηθούν κάποιοι κύκλοι. Πρώτον, να τερματιστούν από την πρώτη μέρα εφαρμογής της λύσης οι συνθήκες εγγυήσεων και συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος επέμβασης. Δεύτερον, εξευρεθεί αποτελεσματικός μηχανισμός εφαρμογής και αξιόπιστης παρακολούθησης αλλά και αξιόπιστης υλοποίησης της λύσης με βάση την ολοκληρωμένη πρόταση που έχουμε υποβάλει. Τρίτον, να συμφωνηθεί χρονοδιάγραμμα πλήρους αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων με βάση την πρόταση που έχουμε υποβάλει. Θέλω να επαναλάβω πως στόχος και σκοπός μας είναι μέσα από τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει η δημιουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους απαλλαγμένου από τις εξαρτήσεις τρίτων χωρών ή της όποιας τρίτης χώρας. Ένος σύγχρονου, απόλυτα εναρμονισμένου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο κράτους που θα δίδει πραγματικά την προοπτική ειρηνικής συνύπαρξης και προοπτική για το μέλλον για όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους του, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Η κυβέρνηση τις επόμενες των ημερών αναλαμβάνει εκστρατεία ενημέρωσης των ηγετών ξένων χωρών, των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με προσωπικές επιστολές του ιδίου, αλλά και με δραστηριοποίηση και κινητοποίηση του συνόλου των διπλωματικών αποστολών. Ταυτόχρονα, σε διαβούλευση με το Εθνικό Συμβούλιο, αλλά και σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, θα χαράξουμε την παραπέρα πορεία. Κυρίες και κύριοι, προτού τελειώσω, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εξωτερικών και τους συνεργάτες του για την άψογη συνεργασία και την απόλυτη στήριξη κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων στον Κραν Μοντανά. Δεύτερον, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου που με υπευθυνότητα, έστω και με διαφορετικές απόψεις, στήριξαν τις προσπάθειες που καταβάλαμε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω προς τον διαπραγματευτή, την διαπραγματευτική ομάδα και τους τεχνοκράτες που σημαντικά με βοήθησαν στη διαμόρφωση προτάσεων ή την αντιμετώπιση των αξιώσεων από πλευράς είτε της Τουρκίας είτε της τουρκοκυπριακής πλευράς.
ευχαριστήσω φίλο και σε όλους εσάς.